Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Πρίσμα 95,1, το νέο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Παναγιώτης Κουνιάκης είναι το απογευματινό μαγκαζίνο, 11 λεπτά μετά τις 6. Μην ξεχνάτε όλη η επικαιρότητα, ό,τι συμβαίνει στο www.prisma951.gr. Σε λίγο φωτορεπορτάζ από την παρουσία του υποψήφιου ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Αμυρά, στην Πρέβεζα. Έχει συνάντηση αυτή τη στιγμή, φιλική κουβέντα με τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο εδώ με έναν άνθρωπο τον οποίο το συνάντησα στην παρουσία πριν μερικές εβδομάδες του Σταύρου Θεοδωράκη και το ποτάμι εδώ. Είχαμε μιλήσει μέσω Facebook, μου απάντησε άμεσα για να έχουμε μια συζήτηση. Είναι ο υπεύθυνος οργανωτικού του ποταμιού, ο Δημήτρης Κυριακόπουλος, και είναι μεγάλη χαρά που τον φιλοξενώ εδώ στον Prisma 95,1. Καλό απόγευμα, κύριε Κυριακόπουλε. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Δημήτρης, το Δημήτρη αρκεί, έτσι. Δημήτρη, χαίρομαι πάρα πολύ που σε φιλοξενώ εδώ και μου επιτρέψει αυτή την οικειότητα, παρόλο που δεν γνωριζόμαστε προσωπικά. Νομίζω ότι είναι και ένα νέο πολιτικό ύφος το οποίο έχετε εισαγάγει και στον ξύλινο, θα έλεγα, σε πολλές περιπτώσεις πολιτικό λόγο. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή και εξηγώ στον κόσμο δεν είσαι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Επέμενα όμως να μιλήσουμε, διότι θεωρώ ότι είσαι πίσω από αυτήν την εικόνα που βλέπουμε για το ποτάμι και γενικότερα αυτή την ανατροπή που δημιουργήθηκε μερικούς μήνες πριν. Και επειδή τώρα εδώ ακουγόμαστε στη Βορειοδυτική Ελλάδα, θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θέλω να εξηγήσεις στον κόσμο και που μας ακούει τι ήρθε το ποτάμι να κάνει στην κεντρική πολιτική σκηνή, διότι έχετε ακούσει τα εξαμάξεις. Θέλω λίγο εσύ να το πάρεις από την αρχή, να δώσεις έναν ορισμό του ποταμιού στον πιο άσχετο που μπορεί να μας ακούει τώρα. Κοιτάξτε, Παναγιώτη μου, το ποτάμι δημιουργήθηκε από μια ομάδα απλών ανθρώπων με επικεφαλή στο Σταύρο Θεοδωράκη, οι οποίοι δεν ήξεραν τι να ψηφίσουν, πίστευαν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα διέξοδο πολιτικά, ότι αυτά τα κόμματα δεν μας αξίζουν εμάς, σε εμάς τους πολίτες. Και έτσι αποφασίσαμε να καλύψουμε πρώτα απ' όλα τη δική μας ανάγκη, να βρούμε κάτι να ψηφίσουμε εμείς που να μας αρέσει. Και τελικά καταλάβαμε ότι αυτό που φτιάξαμε με το μεράκι μας αρέσει σε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν μερικές δημοσκοπήσεις που λένε ότι ένα στους 6 Έλληνες θα ψηφίσει ποτάμι σε αυτές τις εκλογές. Μάλιστα. Τώρα, το τι καινούργιο θα φέρουμε εμείς ή το τι καινούργιο έχουμε φέρει ήδη. Φέρνουμε μια καινούργια αισθητική, μια καινούργια ηθική, μια αντιμετώπιση των πραγμάτων εντελώς απλή και φυσιολογική. Ξέρεις, το ποτάμι έχει κερδίσει ήδη πολλά για τη χώρα, παρότι δεν έχει εκλεγεί ποτέ. Να σου θυμίσω την αλλαγή των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας μερικούς ανθρώπους πια μέσα από την κοινωνία. Να σου θυμίσω την παρουσίαση που θα κάνει ο κύριος Σαμαράς Τετάρτη για τα θέματα του Συντάγματος και την επεξεργασία του Συντάγματος από τη Νέα Βουλή, προτάσεις που ξαναέφερε στην επικαιρότητα ο Σταύρος Θεοδωράκης με το ποτάμι. Να σου θυμίσω το θέμα των δημάρχων που κάλεσαν όλες τις παρατάξεις να σταματήσουν να φυσοκολούν στις πόλεις με αφορμή την τοποθέτησή μας ότι είμαστε κατά των αφυσοκολήσεων και πολλά ακόμα. Και βασικό είναι ότι εμείς έχουμε μάθει να μιλάμε πιο ήρεμα στους ανθρώπους, πιο κατανοητά, και αυτό αρχίζουν και το ζηλεύουν όλοι. Από την άλλη, πρέπει να πω, Δημήτρη, ότι ήρθε το ποτάμι στη ζωή μας ξαφνικά, άλλαξαν τα δεδομένα και οι συσχετισμοί, και βεβαίως στη χώρα αυτή πάντα επικρατεί και ένα όργιο σεναριολογίας. Εγώ λοιπόν θέλω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, γιατί και εγώ ως δημοσιογράφος κάνω συζητήσεις με τους φίλους μου, γιατί ανήκω στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων που έχω την τύχη τώρα ως δημοσιογράφος να ακούω αυτό το οποίο μου λες για να αποφασίσω τι θα ψηφίσω σε ευρωεκλογές. Λένε λοιπόν, και μάλιστα και είχατε έρθει και σε κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, και είχες γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον για μένα άρθρο στην ιστοσελίδα όσον αφορά κάποιους βαλτούς στις συγκεντρώσεις του ποταμιού. Λένε λοιπόν κάποιοι ότι εσείς έχετε έρθει για να ανακόψετε πρώτον την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερον ότι υπάρχει διαπλοκή με αφορμή τις πρώην επαγγελματικές σχέσεις με ένα μεγάλο μηντιακό συγκρότημα του κύριου Θεοδωράκη, και ότι γενικότερα κάποια στιγμή ήδη έχετε συμφωνήσει ποιες μπορεί να είναι οι επόμενες κινήσεις. Βέβαια, έχουμε συμφωνήσει τα πάντα. Η στάση εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Εγώ θα αναλάβω υπουργός Δημοσίων Έργων για να κλέβουμε το ταμείο και θα βάλουμε και κανένα. Αν έχεις και κανένα φίλο σου καλό παιδί να κλέβει, εύκολα να μου τον στείλεις. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Πρόσεξε να δεις. Ανάλογα με την κάθε δημοσκόπηση, αν δείχνει μια δημοσκόπηση ότι κλέβουμε ψήφους, ότι παίρνουμε ψήφους από το ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνουν και λένε ότι είμαστε βαλτοί της Νέας Δημοκρατίας. Την άλλη εβδομάδα βγαίνουν και λένε ότι παίρνουμε από τη Νέα Δημοκρατία γιατί μιλάμε για Ευρώπη και λένε ότι είμαστε βαλτοί του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα λοιπόν, το πρώτο αυτό το αστείο είναι αυτό. Εμείς δεν ιδρυθήκαμε για να κάνουμε κακό στο ένα στο άλλο κόμμα. Εμείς ούτε θέλουμε να γίνουμε δεκανίκη
της Νέας Δημοκρατίας τους. Εμείς θέλουμε να τους κερδίσουμε αυτούς. Εμείς δηλαδή θέλουμε να συμμετέχουμε στις εκλογές για να κερδίσουμε το ποτάμι. Θέλουμε να τους περάσουμε κάποια στιγμή. Θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να κάνουμε αυτά που έχουμε στο κεφάλι μας για την Ελλάδα πράξη. Δεν ήρθαμε εδώ για να παίξουμε το ρόλο του μικρού και του φτωχού συγγενή, για να παίρνουμε λίγες ψήφους από δεξιά ή από αριστερά. Εμείς ήρθαμε να μετρηθούμε πρώτη φορά στις ευρωεκλογές και μετά να μεγαλώνουμε συνέχεια και να τους κερδίσουμε. Δηλαδή, δεν τους θεωρούμε τίποτα μεγάλο που πρέπει να τους πάρουμε κάτι. Εμείς τους θεωρούμε πολιτικές δυνάμεις που μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να τις ξεπεράσουμε. Είναι αυτό. Τώρα, όσον αφορά για το σύστημα που μας στηρίζει. Ήρθαμε στην Πρέβεζα, έτσι, με ένα βανάκι μας είδες και δεχθήκαμε. Μετά πήγαμε στην Ιγουμενίτσα, μείναμε σε ένα ξενοδοχείο των 25 ευρώ τη βραδιά, στην παραλία της Ιγουμενίτσας. Φάγαμε πρωινό σε ένα σπίτι, σε ένα χωριό έξω από την Ιγουμενίτσα που μας φιλοξένησαν εκεί κάποιοι φίλοι μας. Θέλω να πω ότι μέχρι στιγμής η δημόσια μας παρουσία είναι πάρα πολύ ταπεινή, πάρα πολύ οικονομική και πάρα πολύ φτωχική, θα έλεγα. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού μπορούν να βρουν κάτι να πούν για μας. Βέβαια, κάτι πρέπει να βρουν να πούν. Ξέρεις, όλα τα κόμματα που τρώγονται όλη την ημέρα στα κανάλια και στη Βουλή συμφωνούν σε ένα πράγμα. Ότι εμείς είμαστε κάτι το κακό. Αυτό και μόνο για μας είναι τιμή. Γιατί ξέρεις, αυτοί που σε βρίζουν, σε καθορίζουν κιόλας. Το να σε βρίζει, για παράδειγμα, η κίτρινη δημοσιογραφία της Αθήνας, ναι, κάποιες βρωμερές εκπομπές ή κάποια βρωμερά site στο ίντερνετ και να χειδιολογούν εναντίον σου, είναι τιμή, καταλαβες. Ναι. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα δηλαδή και ούτε ποτέ κριτήκαμε από καμία ερώτηση. Αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λες και φυσικά παρατηρώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων όπου ρωτάνε το πρόγραμμα, για παράδειγμα, και ποιες είναι οι θέσεις σας για όλα τα ζητήματα. Ναι, να σου πω κάτι. Τα έχουμε ξαναπεί. Ποιες είναι οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας στην υγεία? Σωστή. Είναι αυτές που εφαρμόζει ο κύριος Γεωργιάδης ή κάποιες άλλες? Δηλαδή, αυτό που εφαρμόζει ο κύριος Γεωργιάδης είναι τη τρόικα της Νέας Δημοκρατίας. Να μας ξεκαθαρίσει. Και ο κύριος Γεωργιάδης πόσο ξέρει από υγεία που είναι υπουργός υγείας? Αν λοιπόν έχει θέση η Νέα Δημοκρατία για την υγεία, να μας πει πρώτον αν έχει, β' αν τις εφαρμόζει. Καταλάβατε, για την Ευρώπη βγήκαμε και μίλησαμε μόνο εμείς για το ΚΚΚ. Εμείς είπαμε υπέρ της Ευρώπης, το ΚΚΚ λέει να τη διαλύσουμε εδώ και πολλά χρόνια. Θέλω λίγο να μείνουμε υπέρ της Ευρώπης. Μου έρχεται ένα μήνυμα από την Αθανασία, η οποία μου λέει ότι σε ακούει με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από την άλλη όμως, κατά πόσο είναι ορατός ο κίνδυνος ένα κόμμα όταν αυξήσει το εκλογικό του ποσοστό να αποκτήσει αυτά τα τοξικά χαρακτηριστικά κομμάτων που είναι στον προθάλαμο της εξουσίας? Κοίτα να δεις. Να πεις στην φίλη μου την Αθανασία ότι αυτός είναι ένας φυσιολογικός κίνδυνος. Πολλοί φίλοι μου μου λένε ότι ρε Δημήτρη, πας να μπλέξεις με την πολιτική, εκεί οι άνθρωποι είναι βρώμικοι, είναι ύπουλοι, δεν είναι ηθικοί, εσύ είσαι ένα παιδί αγνό, τι πας να κάνεις. Τις ίδιες αγωνίες που έχουν οι φίλοι μου για μένα, έχω και εγώ για τον εαυτό μου το βράδυ που κοιμάμαι, τα ίδια άγχη έχω και εγώ. Όπως τα ίδια άγχη έχω και για το ποτάμι. Πώς θα γίνει το ποτάμι, αν πάρει πολύ μεγάλα ποσοστά, μη τυχόν μπουν μέσα άνθρωποι που είναι καιροσκόποι. Έχω και εγώ τις ίδιες αγωνίες που είχε η Αθανασία. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι να κάνουμε, να μην προσπαθήσουμε, να αφήσουμε αυτούς? Τα ίδια προβλήματα έχουμε και εμείς, τα ίδια πράγματα σκεφτόμαστε και εμείς. Προσπαθούμε να τα λύσουμε έτσι ώστε να μην βρεθούμε απέναντι στα ίδια προβλήματα που είχαν οι προηγούμενες γενιές. Αλλά όμως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να τα παρατήσουμε. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να πάμε χειρότερα από τους προηγούμενους. Αποκλείεται. Δηλαδή, να ξαναχρεοκοπήσουμε τη χώρα δεν υπάρχει πιθανότητα. Καλύτερα μόνο μπορούμε να πάμε. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μια τάση ευρωσκεπτικισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα πλέον στην Ελλάδα, με την έννοια το ότι οι πολίτες, επειδή έχουν δει ότι έχει αλλάξει η ποιότητα της ζωής τους ελαίω μνημονίου, ίσως θεωρούν ότι δεν είναι οι Ευρωπαίοι αλληλέγγυοι. Από την άλλη, υπάρχουν πολίτες και πολιτικές δυνάμεις που κάνουν λόγο για την ανάγκη επιπλέον πολιτικής ολοκλήρωσης, όπου μπορεί να καμφθούν αυτές οι ηγεμονικές τάσεις των βόρειων χωρών. Κοίτα να δεις. Η Ευρώπη είχε ένα δίλημα αν θα πάει σε διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε ευάθμιση. Ναι. Δυστυχώς για μας προχώρησε σε διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι σε ευάθμιση. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, ότι πρέπει να ευαθύνει στην ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα μέσα στην κρίση περνάμε χειρότερα. Και είναι λογικό να λέμε ότι είμαστε στην Ευρώπη, είμαστε μέσα στην κρίση, περνάμε χειρότερα, αλλά φταίει η Ευρώπη. Έχει αναλογιστεί ποτέ κανένας πώς θα ήταν η Ελλάδα της κρίσης αν δεν ήταν στην Ευρώπη? Δηλαδή, τα 350 δις που χρωστάμε, αν αύριο το πρωί είχαμε δραχμή, πόσα θα γινόντουσαν για την υποτιμημένη δραχμή? Πώς θα φέρναμε στη χώρα πετρέλαιο? Πώς θα εισάγαμε βρεφικό γάλα για τα μωρά, ας πούμε?
Θέλω να πω δηλαδή ότι περνάμε δύσκολα στην Ευρώπη της κρίσης, αλλά θα περνάγαμε πολύ πιο δύσκολα στην κρίση των Βαλκανίων. Χαίρομαι πάρα πολύ και το λέω στον κόσμο. Είμαστε ενός χρόνου ραδιόφωνο και ένα στοίχημα που κερδίζουμε είναι να συμμετέχει ο κόσμος με τα ερωτήματά του. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μπαίνουμε σε αυτή τη λογική και που δημιουργούμε σκεπτόμενους ακροατές. Από την άλλη, όμως, μου λέει τώρα εδώ πέρα ο Άγγελος, γιατί ξέρεις κάτι, περνάνε όλοι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές. Ήρθε ο κύριος Καμένος στην Πρέβεζα και στη Λευκάδα προχθές και είπε ότι εμείς είμαστε υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας και ότι κάποια στιγμή θα τα προχωρήσουμε όλα και τις ΑΟΣ και τις οικονομικές ζώνες που δημιουργούνται και τον ορυκτό μας πλούτο στους Γερμανούς. Υπάρχει όμως τώρα αυτή η λογική, ακούγεται έτσι πολύ όμορφα στα αυτιά ενός δυσαρεστημένου με την Ευρώπη Έλληνα. Εσύ όμως λες τώρα μια άλλη αλήθεια που μπορεί να μην την γνωρίζει ο κόσμος, ότι δεν θα είχαμε παιδικές τροφές αν δεν είμαστε στην Ευρώπη τώρα και είχαμε τη δραχμή. Τι έχεις να πεις σε αυτούς που θεωρούν ότι έχουμε μια πολιτική υποτέλειας προς την Ευρώπη? Κοίταξε να δεις. Δεν μπορεί να είσαι υποτελή σε κάποιον που σου έχει δώσει δισεκατομμύρια. Έτσι, έχουν ευθύνες οι Ευρωπαίοι για τα όπλα που μας πούλησαν, για τις υπερκοστολογημένες εργολαβίες που πήραν οι εταιρείες τους. Έχουν ευθύνες. Αλλά από την άλλη, μας έχουν δώσει και πολλά δισεκατομμύρια ευρώ και παλιά δισεκατομμύρια δραχμές για να κάνουμε επενδύσεις στη χώρα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα μεγάλο έργο στην Ελλάδα. Η Εγνατία Οδός, το μετρό της Αθήνας, το μετρό της Θεσσαλονίκης, τώρα που γίνεται, τα μεγάλα καινούργια μουσεία, τα Ολυμπιακά έργα που γίνανε αποκλειστικά με ελληνικά λεφτά. Όλα τα μεγάλα έργα στη χώρα έχουν γίνει με ευρωπαϊκά χρήματα, το αεροδρόμιο της Αθήνας. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι ποια υποτέλεια. Είμαστε το πρόβλημα της Ευρώπης, όλη η Ευρώπη ασχολείται με εμάς τώρα 4 χρόνια και δεν είναι έτσι οι υποτελείς. Οι υποτελείς είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα φυσικά καταλαβαίνω την αγωνία κάποιων κομμάτων οι οποίοι είναι στο όριο να μην εκλέξουν όχι ευρωβουλευτή αλλά ούτε κανονικό βουλευτή στο Εθνικό Κοινοβούλιο, να πρέπει να λαϊκίζουν ακατάπαυστα για να πάρουν μερικές ψήφους στα θολά νερά. Αλλά όμως οι Έλληνες, και ειδικά η νέα γενιά, νομίζω ότι έχει την παιδεία και την κουλτούρα να καταλάβει ποιος λαϊκίζει και ποιος λέει αλήθειες που πονάνε. Mm-hmm. Δημήτρη, διαβάζοντας βεβαίως το λόγο σας τον πολιτικό, αμφισβητείτε το πολιτικό σύστημα όπως έχει δημιουργηθεί. Κάνετε λόγο για πολιτική χωρίς πολιτικούς. Ναι, εγώ να ξέρεις δεν ήμουν ποτέ σε κάποιο κόμμα. Έτσι, πρώτη φορά ασχολήθηκα στα 28 μου για το ποτάμι. Δεν είχα ποτέ. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο έχω διαβάσει. Απλά ρητορικό στο Πασόκ, στο πλευρό της κυρίας Διαμαντοπούλου. Το διάβασα. Κάπου γράφανε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου το πρωί ξυπνάει και άμα δεν μου πει καλημέρα δεν μπορεί να πάει καλημέρα. Πρόσεξε να δεις. Δεν την έχω συναντήσει τη γυναίκα πουθενά. Αλλού γράφουν ότι είμαι Χρυσαυγίτης. Κάτι πρέπει να γράψουν να πούν συνέχεια. Τι να σου πω τώρα. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό γιατί πραγματικά γκουγκλάροντας κάποιος ένα βιογραφικό, δηλαδή το διάβασα σε μία ιστοσελίδα ότι έχει πολιτικό παρελθόν, ήταν στο Πασόκ, στο πλευρό της κυρίας Διαμαντοπούλου. Ναι, δεν ήμουν ποτέ μου σε κανένα κόμμα, δεν έχω περάσει ποτέ από τα γραφεία του Πασόκ απ' έξω. Έχω και μια απέχθεια απέναντι σε αυτή τη κουλτούρα, ας πούμε. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Πες ότι το ποτάμι αυτή τη στιγμή ικανοποιεί τον εκλογικό του στόχο. Παίρνετε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Ναι. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, δηλαδή εδώ πέρα όμως τίθεται μετά ο κόσμος που ακούει και που φοβάται και που υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα μηντιοκρατούμενο από τα μεγάλα κανάλια που λέει προσέξτε, εδώ λένε ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν θα σας πάρουν τα σπίτια. Ναι. Τι έχεις να πεις σε ένα πολίτη ο οποίος φοβάται αυτή τη στιγμή, ήδη ο Βενιζέλος σήμερα... Έθεσε ένα εκλογικό δίλημα. Ναι. Βγαίνει και λέει, και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι ο Βενιζέλος σε όλες τις συνεντεύξεις λέει ότι η απόφαση του Πασόκ είναι ιστορική ευθύνη όπου βάζουμε πλάτη για να μην χρεοκοπήσει η χώρα και ξαφνικά λέει ότι αν δεν πάρω 10% εγώ θα φύγω. Ναι. Κοίτα να δεις, ο κ. Βενιζέλος για ακόμα μια φορά έτσι έχει μάθει να πολιτεύεται, εκβιάζει το λαό και γι' αυτό δεν συμμετείχα ποτέ στο κόμμα του και πολλοί άνθρωποι. Στην ηλικία μου δεν συμμετείχαν ποτέ στα κόμματα. Το επικίνδυνο δεν είναι ότι για ακόμα μια φορά εκβιάζει το λαό. Το αστείο και το επικίνδυνο είναι ότι πιστεύει ότι αυτός ο εκβιασμός μπορεί να περάσει και αυτή τη φορά. Δηλαδή πιστεύει ότι από το 6% ή το 5% ή το 4% που τον δίνουν οι δημοσκοπήσεις θα πάει στο 10 ή στο 11 επειδή μας είπε ότι θα φύγει από την κυβέρνηση. Αυτά τα πράγματα είναι ενός πολιτικού πολιτισμού άλλης εποχής. Και αυτό έρχεται το ποτάμι να αλλάξει. Εμείς βάζουμε δίλημα στο λαό. Να πάει να ψηφίσει για να μας πει, να αποφασίσει ο λαός ποιος θα τον κυβερνήσει. Αν θα τον κυβερνήσουν οι απλοί άνθρωποι με την ψήφο του ή αν θα τον κυβερνήσουν οι κομματικοί στρατοί. Γιατί αν αφήσουμε τον κομματικό στρατό του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και δεν πάμε εμείς όλοι οι φυσιολογικοί και απλοί άνθρωποι να ψηφίσουμε, θα βγει ένα αποτέλεσμα που θα είναι
όπως τους βολεύει. Ο κύριος Βενιζέλος, ξέρεις τι φοβάται πάρα πολύ, μην πάνε αυτοί που μέχρι τώρα δεν πήγαιναν να ψηφίσουν και πάνε να ψηφίσουν ποτάμι. Αυτό φοβάται και εκβιάζει τους Έλληνες. Σημαντικό. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα πέσει μέσα στην παγίδα που έχει στήσει αυτός. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή, όπως όλα δείχνουν, δεν ξέρω αν στερνίζεσαι για την απόφαση του κύριου Χατζηνικολάου, ο οποίος είπε ότι πλέον δεν θα δημοσιεύω ή δεν θα μεταφέρω πληροφορίες από δημοσκοπήσεις, διότι νομίζω ότι υπάρχει και μια τάση κόσμου που τους αμφισβητεί σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη όμως, αν κληθεί αύριο το ποτάμι να παίξει καθοριστικό ρόλο σε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο πλέον η αυτοδυναμία είναι όνειρο θερινής νυχτός, ναι, από εκεί και πέρα δεν θα αναγκαστεί ως νέο πολιτικό κόμμα να συνδράμει με κάποιες πολιτικές που μπορεί τώρα να αμφισβητεί? Καταρχήν, πρώτον, πρέπει να συμφωνήσουμε σήμερα ότι αύριο το πρωί θα ανοίξει η κουβέντα για την απλή αναλογική. Μάλιστα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν μονοκομματικές κυβερνήσεις και δεν υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν μονοκομματικές κυβερνήσεις, είναι σκάνδαλο αυτός που θα πάρει 25% και θα βγει πρώτος να πάρει συν 50 έδρες. Το 25% είναι 75 βουλευτές. Δεν μπορεί να τους κάνει 125, 120, 130 με ένα ψεύτικο μπόνους. Α είναι αυτό. Και πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο το πρωί να βγει για να στηρίξει την απλή αναλογική και να φωνάξει ξανά όπως φώναζε πριν τις εκλογές. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εμείς είπαμε θα κάνουμε κυβερνήσεις του 51%. Δηλαδή, δεν πρόκειται να συνεργαστούμε εμείς με ένα κόμμα να αθροίσουμε τα ποσοστά μας και να κάνουμε μια κυβέρνηση του 38% ή του 39% και το 61% από κάτω να μας βρίζει. Εμείς θα κάνουμε μια κυβέρνηση της πλειοψηφίας και θα πιέσουμε να γίνει μια κυβέρνηση πλειοψηφίας. Δεν πρόκειται να γίνουμε δεκανίκη κανενός. Δεν μπήκαμε στην πολιτική για να εξυπηρετήσουμε ως πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Σαμαρά. Εμείς μπήκαμε στην πολιτική γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε στην αλλαγή της Ελλάδας. Και αυτό θα γίνει αν μαζευτούμε παραπάνω από τους μισούς. Έτσι είναι η δημοκρατία. Είναι δύσκολο σπορ, το καταλαβαίνω, αλλά το έχουμε επιλέξει ως έθνος. Αν δεν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε μια ολιγαρχία. Να κυβερνάνε οι 30 και οι υπόλοιποι 70 να χειροκροτάνε. Δεν είναι έτσι. Με ρωτάει εδώ πέρα ο Πέτρος, σε τι διαφέρει ο πολιτικός λόγος του ποταμιού από το ΣΥΡΙΖΑ? Είναι και τα δύο κόμματα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, λέει ενάντια στο μνημόνιο. Εμείς είμαστε ένα κόμμα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέτουμε ζητήματα του ευρώ. Είμαστε ένα κόμμα που δεν πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το απόλυτο λάθος, ούτε πιστεύουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το απόλυτο λάθος. Πιστεύουμε ότι διαφωνούμε μάλλον με πολλά πράγματα που λέει η Νέα Δημοκρατία και με πάρα πολλά πράγματα που λέει το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μπορούμε να βρούμε και στις δύο παρατάξεις πράγματα που συμφωνούμε. Και αυτά που συμφωνούμε θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και να τα λύσουμε γρήγορα. Ας λύσουμε πρώτα αυτά που συμφωνούμε και μετά θα έχουμε όλο το χρόνο να διαφωνήσουμε στα υπόλοιπα. Εφού έχουμε εξασφαλίσει ότι δεν θα κινδυνεύει πια η Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο που διαφωνούμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι η απέναντι πλευρά είναι προδότες. Και η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι η απέναντι πλευρά είναι προδότες. Εμείς δεν βλέπουμε προδότες. Βλέπουμε ανθρώπους που διαφωνούμε έντονα με τη φιλοσοφία τους, τη λογική τους, την αισθητική τους, τις απόψεις τους. Αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχουν πέντε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε παρέα. Δεν είμαστε εχθροί. Όλο το καλό της Ελλάδας ονειρευόμαστε. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει, όπως γνωρίζεις καλύτερα από μένα, απασχολείσαι με την πολιτική, υπάρχει και ο παράγοντας έξω από τη χώρα. Υπάρχουν διάφορα λόμπι. Γνωρίζεις καλύτερα από εμένα ότι, για παράδειγμα, ήρθε η Μέρκελ εδώ για να στείλει και ένα μήνυμα, θεωρώ εγώ, στον ελληνικό λαό και να στηρίξει τον Σαμαρά. Κάνουν λόγο όλοι για πρωτογενές πλεώνασμα. Ευρωπαϊκός τύπος μας έχει χρεωμένους. Ρεαλιστικά η χώρα μπορεί να γυρίσει σελίδα και βεβαίως να υψώσει τη φωνή της στην Ευρώπη ως ισότιμο μέλος? Κοίτα να δεις, μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα με απλές κινήσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς πηγαίνει στη Γερμανία και λέει στη Μέρκελ, στήριξέ με γιατί είμαι πολύ αδύναμος, κυβερνάω οριακά και αν πέσω θα έρθουν οι άλλοι οι κακοί και θα διαλύσουν την Ευρώπη. Το ίδιο θα πει και ο επόμενος που θα εκλεγεί. Αν όμως πάμε στην Ευρώπη και πούμε, παιδιά, εμείς εδώ στην Ελλάδα κάναμε εκλογές και συμφωνήσαμε το 55%, το 60%, το 51%, ότι θα έρθουμε εδώ ενωμένοι, οι Έλληνες, η πλειοψηφία, και θα διαπραγματευτούμε για πέντε πράγματα. Νομίζω ότι έτσι μπορεί να γίνει ισότιμος εταίρος. Και δεύτερον, η Ελλάδα δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να βάλουμε λεφτά στην Ένωση. Είμαστε μια φτωχή χώρα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι τι? Να την πρικίσουμε με καλά μυαλά. Να στείλουμε δηλαδή ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα. Δεν έχει σημασία αν θα ψηφίσεις ποτάμι, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία ή ΚΚΚ. Ό,τι και να ψηφίσεις, πρέπει να σταυρώσεις τους ικανότερους ανθρώπους. Να στείλουμε λαμπρούς ευρωβουλευτές στην Ευρώπη που θα βοηθήσουν να δημιουργηθούν πολιτικοί θεσμοί βαθιάς δημοκρατίας στην Ένωση μέσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει ένα γραφειοκρατικό κλαμπ. Αν λοιπόν εμείς
μπορέσουμε και στείλουμε ανθρώπους που κάνουν την Ευρώπη καλύτερη, που σταματήσουμε να δημιουργούμε προβλήματα, που δείξουμε μουνιασμένοι στη χώρα μας και δείξουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, τότε θα μας πάρουν και άλλοι σοβαρά. Όσο πηγαίνουμε με απλωμένο το χέρι και παρακαλάμε για πέντε ψίχουλα για να μην πέσει η κυβέρνηση, δεν θα μας παίρνουν στα σοβαρά. Μάλιστα. Μάλιστα. Υπάρχουν... Ελπίζω να σε κάλυψα. Με κάλυψες, διότι όπως καταλαβαίνεις. Τουλάχιστον ελπίζω να σε έπεισα να μας ψηφίσεις. Κοίταξε να δεις, εγώ ανήκω στην κατηγορία των, και το έχω πει δημόσια εδώ, των πολιτών που ακούγοντας όλους εσάς θα πάω να ψηφίσω και ενός απογοητευμένου πολίτη, γιατί να σου πω κάτι, είμαι ένας νέος άνθρωπος, έχω έρθει εδώ, γύρισα στην πατρίδα μου και έχω κάνει μια νέα προσπάθεια ενημερωτική και όπως καταλαβαίνεις θέλω η χώρα να πάει στο καλύτερο, διότι συντηρούμε από τον ιδιωτικό τομέα και από την αγορά και βλέπω βεβαίως με όλη αυτή τη φορομπηκτική πολιτική να μην υπάρχουν επιχειρήσεις σε λίγα χρόνια. Καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος είναι κουρασμένος και αναζητά την ελπίδα, αναζητά έναν φρέσκο πολιτικό λόγο, αναζητά ανθρώπους με όραμα, αναζητά ανθρώπους όπου πραγματικά θέλουν να δώσουν για τον τόπο αυτό. Όμως από την άλλη έχει υποτίσει στο DNA μας όλο αυτό το οποίο δημιουργείται από τα κέντρα εξουσίας και από τα μεγάλα κανάλια, όπως καταλαβαίνεις. Ο κόσμος εδώ στην περιφέρεια είναι φοβισμένος. Να σου πω κάτι για τον κόσμο της περιφέρειας που δεν θα το πιστέψεις, αλλά στο λέω με απόλυτη ειλικρινία. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα με το Σταύρο στην περιοδία και όλοι μου λένε, ξέρεις, το κράτος των Αθηνών έχει απαξιεί τους πολίτες στην περιφέρεια κτλ. Και τους λέω, και το πιστεύουν γιατί τους το λέω ειλικρινώς, ότι το κράτος των Αθηνών, δηλαδή τα Υπουργεία, με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρεται στους ανθρώπους στην Πρέβεζα, συμπεριφέρεται και στους ανθρώπους στην Καλυθέα, στο Νέο Κόσμο, στο Μαρούσι, στο Κουκάκι. Θέλω να πω δηλαδή το ίδιο αίσθημα που νιώθετε εσείς της εγκατάλειψης από την κεντρική πολιτική, νιώθουμε και εμείς οι πολίτες της Αθήνας. Το κράτος των Αθηνών περιορίζεται στο Κολωνάκι. Δεν έχει να κάνει με τα 5 εκατομμύρια Έλληνες που ζουν στην Αθήνα. Ξέρεις ότι στο Δήμο Αθηναίων υπάρχουν γειτονιές που δεν έχουν αποχέτευση. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι τα ίδια προβλήματα έχουμε όλοι οι Έλληνες. Πρέπει να σπάσουμε αυτή την κίστη της πολιτικής εξουσίας που είναι κατοικοειδρεύει σε 3-4 οικοδομικά τετράγωνα του κέντρου της πόλης και να την απλώσουμε μέσα από τις περιφέρειες και τους δήμους σε όλη τη χώρα. Συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής φυσικά, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή δεν πιστεύω να πιστεύει κανείς ότι ο άνθρωπος που ζει στα Μέγαρα, ας πούμε, στην Αττική, δεν είναι περισσότερο προσεγμένος από τον άνθρωπο που ζει στην Ιγουμενίτσα. Είναι και οι δύο. Και οι δύο έχουν τις ίδιες ανάγκες και τέτοια προβλήματα. Δυστυχώς. Θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις για να μην σε καθυστερώ, γιατί ξέρω ότι σε διέκοψα. Απολαμβάνω την κουβέντα μαζί σου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Χαίρομαι γι' αυτό. Θέλω λίγο να καταλάβει ο κόσμος. Αυτή τη φορά ψηφίζουμε με σταυρό. Εκλέγουμε εμείς, επιλέγουμε ποιοι θα είναι οι ευρωβουλευτές. 25, αν δεν κάνω λάθος, που στέλνουμε στην Ευρωβουλή. 21, συγγνώμη, ναι. Πες μου κάτι, και εσύ που το ξέρεις καλύτερα και μας ακούει τώρα ο κόσμος. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια στην Ευρωβουλή τα κόμματα εξυπηρετούσαν, και το έχω πει, πολιτικά ρουσφέτια. Δηλαδή, OK, θα σε στείλω στην Ευρωβουλή, πήγαινε. Διόριζαν κόσμο, εντάξει. Διόριζαν κόσμο. Γιατί είναι σημαντικό, Δημήτρη, ο κόσμος να κοιτάξει ποιον θα στείλει στην Ευρωβουλή αυτή τη φορά? Και αυτό πώς συνδέεται με τις αλλαγές που γίνονται, βεβαίως. Κοίτα να δεις. Ο κόσμος, ο λαός, δεν είναι ανεύθυνος για τη ζωή που περνάει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ναι, μεν οι πολιτικοί μας έφεραν στο χείλο του γκρεμού, αλλά εμείς τους διαλέξαμε. Ναι. Αν θέλουμε να αλλάξει κάτι, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μην αφήσουμε τους ανθρώπους που μας έφεραν μέχρι εδώ να διαχειριστούν το αύριο το δικό μας. Άρα λοιπόν, πρέπει όταν θα πάμε μπροστά στην κάλπη να ξέρουμε ότι αυτό που ψηφίζουμε για 5 χρόνια θα μας εκπροσωπεί στην Ευρώπη. Mm-hmm. Δεν είναι ρουσφέτη η ψήφος. Δεν είναι υποχρέωση σε κανένα συγγενή, σε κανένα φίλο, σε κανένα κουμπάρο. Είμαστε εμείς και το παραβάν και διαλέγουμε ποιους θα στείλει η χώρα μας ανάμεσα σε τα κράτη όλης της Ένωσης. Αυτό να σκεφτούν όλοι οι άνθρωποι. Και ανεξαρτήτως τι θα ψηφίσουν, κόμμα εννοώ, να διαλέξουν τους άριστους. Να κάνουν μια βόλτα από τα site των κομμάτων, να διαβάσουν τα βιογραφικά των ανθρώπων και να διαλέξουν 4 ευρωβουλευτές που μετά δεν θα ντραπούν από τις πράξεις τους. Μάλιστα. Θεωρείς ότι μετά τις ευρωεκλογές θα έχουμε καταιγιστικές πολιτικές εξελίξεις, θα αλλάξουν τα δεδομένα, θα δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό παζλ, Δημήτρη? Κοίτα να δεις. Εγώ θα κάνω μια υπομονή 3 εβδομάδες ακόμα να δω τις εκλογές το βράδυ. Αυτά τα διλήμματα που έβαλε σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ νομίζω θα τα πληρώσει πολύ ακριβά. Θα πρέπει δηλαδή τη Κυριακή το βράδυ να εξηγήσει πώς θα πάρει πίσω αυτό που είπε σήμερα. Γιατί δεν νομίζω να φύγει την κυβέρνηση. Θα δούμε. Νομίζω ότι θα αλλάξει η πολιτική ζωή του τόπου. Είμαι βέβαιος ότι θα μας αντιγράψουν πάρα πολύ και από τη δεξιά και από την αριστερά και θα δημιουργηθούν νέα κόμματα από απλούς πολίτες
που θα μοιάζουν με το ποτάμι, είτε θα είναι πιο αριστερά από το ποτάμι, είτε πιο συντηρητικά από το ποτάμι, αλλά θα έχουν την αισθητική του ποταμιού. Νομίζω ότι θα γίνει αυτή η αλλαγή στην Ελλάδα και αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό, γιατί θα βρούμε ανθρώπους που θα μπορούμε να συζητάμε, έστω και αν διαφωνούμε. Δηλαδή, πολύ εύκολα μπορώ να σκεφτώ ένα νέο ποτάμι στην αριστερά ή στη δεξιά που θα διαφωνούμε στο 85% των ζητημάτων, αλλά θα μπορούμε να συζητάμε πολιτισμένα και να κάνουμε διαπραγματεύσεις και υποχωρήσεις για να τα βρίσκουμε. Με ρωτάει εδώ ο Μάρκος, το ποτάμι δείχνει ένα ελεύθερο κόμμα που μπορούν όλοι να συμβάλλουν με τις δυνάμεις τους. Πώς θα μπορούσε κάποιος να δραστηριοποιηθεί μέσα από το ποτάμι, Δημήτρη, και να ενταχθεί βεβαίως στην όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε? Αν θες λίγο να μας αποκαλύψει έναν τρόπο. Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπαίνεις, λήψη αποφάσεων. Μπαίνεις στο www.toποτάμι.gr. Πας εκεί που λέει μπες στο ποτάμι, γίνεσαι μέλος και εθελοντής του ποταμιού. Όποιος γίνει μέχρι τις 20 Μαΐου θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και στο συνέδριο που θα γίνει μετά τις εκλογές. Όποιος γίνει μέλος μετά τις 20 Μαΐου ή μετά τις εκλογές θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο συνέδριο. Αν λοιπόν ο Μάρκος από την Πρέβεζα γίνει μέλος, θα τον πάρουμε τηλέφωνο να ενταχθεί στην τοπική ομάδα των εθελοντών μας στην Πρέβεζα και γενικότερα στην Ήπειρο. Θα μπει σε μια πολιτική ομάδα της αρεσκίας του από τις 9 πολιτικές ομάδες που έχουμε, με την υγεία, τον πολιτισμό, την παιδεία όπου τον ενδιαφέρει, και για να μπορέσει να συνδράμει και με τις πολιτικές του θέσεις, και σιγά σιγά θα προχωράμε στο να βγάζουμε το πρόγραμμα του κόμματος και μετά από το συνέδριο να εκλέξουμε και τα όργανά μας. Και βεβαίως νομίζω και ο προγραμματικός λόγος, αν και για τα ευρωπαϊκά θέματα, νομίζω ότι στο site έχω βρει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί κάποιος να βρει κάποιες απαντήσεις σε διάφορα. Σου είπα ξανά. Εμείς και το ΚΚ μόνο έχουμε παρουσιάσει επίσημα τις θέσεις μας για την Ευρώπη. Ελπίζω να το κάνουν και τα άλλα κόμματα κάποια στιγμή, πριν τις 25 Μάη. Μάλιστα. Δημήτρη, κλείνοντας, πώς νιώθετε που ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι έχετε μπει κάτω από ένα μεγενθητικό φακό και που κάθε δήλωσή σας ερμηνεύεται, σχολιάζεται και προσπαθούν βεβαίως, και το αισθάνομαι αυτό και πρέπει να το πω αντικειμενικά, ότι γίνεται μια προσπάθεια κάθε φορά. Δηλαδή, ένα σχόλιο για την επίθεση του Λαζόπουλου, αν θα ήθελες. Έλα, μετά να ασχοληθώ με τον κύριο Λαζόπουλο, δεν έχω όρεξη. Δεν ασχολείστε. Εγώ δεν νιώθω πολιτικός. Εγώ είμαι πρόεδρος του Πρωτέα, στην ομάδα του Νέου Κόσμου, και ακόμα δεν έχω καταλάβει ότι έχω μπει στην πολιτική. Το αντιμετωπίζω πολύ χαλαρά. Δεν έχω, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι είμαι πολιτικός, και όταν μου αποκαλούν πολιτικό δεν γυρνάω, και ελπίζω να συνεχίσω έτσι. Εντάξει, κοίτα να δεις, θέλει λίγο προσοχή, δηλαδή πρέπει να σκέφτεσαι δεύτερη φορά πριν πεις κάτι, γιατί ενδεχομένως να παρεξηγηθεί. Οι δημοσιογράφοι συναδελφοί σου είναι εξαιρετικοί και καρτερούν σε κάθε γωνιά για να μεγαλοποιήσουν κάτι, αλλά νομίζω ότι είμαστε απλοί άνθρωποι και αυτά που λέμε είναι αυτά που λες και εσύ με τους φίλους σου, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε και ιδιαίτερο άγχος. Εγώ αυτή τη στιγμή σου μιλάω όπως θα μιλάγαμε σε ένα ωραίο μαγαζί στην παραλία της Πρέβεζας. Να, η αλήθεια είναι. Όπως μιλάμε. Έτσι μιλήσαμε στο λίγο που μιλήσαμε. Πραγματικά ένιωσα άνατα και φιλικά, και πρέπει να το πω, και όλη η διαδικασία και της συνέντευξης, γιατί νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε λόγο και εμείς εδώ στην περιφέρεια, και τα περιφερειακά μέσα κάνουν πολύ σημαντική δουλειά στη διαμόρφωση. Εμείς έχουμε κάνει μεγάλη εξόρμηση σε όλη την Ελλάδα στα περιφερειακά μέσα. Βεβαίως. Θεωρούμε τιμή μας να μας προβάλλουν τα τοπικά κανάλια. Εγώ έχω μιλήσει σε πολλά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, και όλοι οι υποψήφοι και ο Σταύρος, όπου πάει, μιλάει σε όλα τα τοπικά μέσα. Το ίδιο και στην Πρέβεζα, μίλησε σε όλους τους δημοσιογράφους. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί νομίζουμε ότι, επειδή εμάς δεν μας παίζουν πολύ τα μεγάλα κανάλια της Αθήνας, γιατί δεν είμαστε παλιό κόμμα, νομίζω ότι μπορούμε αυτό το μειονέκτημά μας να το γυρίσουμε μιλώντας στα τοπικά μέσα. Και να μιλήσουμε στον Μάρκο, την Αθανασία και σε όλους αυτούς που κάνουν ερωτήσεις πολύ πιο άνετα και με μεγαλύτερη άνεση χρόνου μέσα από την εκπομπή σου, χωρίς να πηγαίνουμε στα μεγάλα κανάλια και τους καυγατζίδες δημοσιογράφους. Αυτό είναι που λες, πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούσει, όπως είπαμε, και να διαμορφώσει γνώμη και να ακούει και βεβαίως ένα μέρος του πολιτικού λόγου που έχει φράσει. Και σου υπόσχομαι να δώσουμε συνέντευξη στην Πρέβεζα και μετά τις εκλογές. Να μην νομίζω ότι θα σε ξεχάσουμε. Όχι φυσικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς θέλουμε και προσπαθούμε και χαίρομαι διότι ανταποκρίνεστε. Εγώ, όταν ξεκινούσαμε μαζί με τον συνέδριό μου, τον Μιχάλη, αυτή την προσπάθεια, λέω: ξέρεις πόσες πόρτες θα φάμε από τα κόμματα και γενικότερα που δεν θα θέλουν να μιλήσουν σε περιφερειακά μέσα. Και πρέπει να πω ότι εισπράττω το αντίθετο και χαίρομαι
γι' αυτό, γιατί έχω μιλήσει και με σημαντικές προσωπικότητες που ονειρευόμουν δημοσιογραφικά να έχω την τιμή να μιλάω μαζί τους, και εύχομαι και μεθαύριο να έχουμε και την επικοινωνία αυτή από όποιο μετερίζει πολιτικό ζευγάρι. Προς το παρόν, εγώ παλεύω για το ποτάμι, δεν είμαι υποψήφιος. Θέλω να πετύχει το ποτάμι. Το κινητό μου το έχεις και όποτε θέλεις μπορεί να με πάρεις τηλέφωνο να τα πούμε στο ίδιο κλίμα ως δύο καλοί φίλοι. Χάρηκα πάρα πολύ, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στον Πρίσμα. Να είσαι καλά.